ακούσω την τοποθέτηση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του κ. Βενιζέλου. Για ακόμα μία φορά όμως επέλεξε από αυτό εδώ το βήμα, αντί να δώσει κρίσιμες απαντήσεις, να κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Και να τον κατηγορήσει ότι σχεδόν φταίει για όλα όσα συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο, κυρίως διότι έχει ένα κρυφό σχέδιο ενάντια στη σταθερότητα. Και βαθύς πόθος ανομολόγητος του ΣΥΡΙΖΑ και των βουλευτών του, φυσικά και του 27% του ελληνικού λαού που τον ψήφισε τον Ιούνιο, είναι να καταστρέψει τη χώρα, να δημιουργήσει συνθήκες αποσταθεροποίησης, διότι η πρότασή μας για διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών που αφορούν τον ίδιο είναι βόμβα στα θεμέλια της σταθερότητας της χώρας. Είναι βόμβα στα θεμέλια της σταθερότητας και της προοπτικής αυτού του τόπου. Όπως βεβαίως και το γεγονός ότι βρέθηκα να συναντώ ηγέτες σημαντικών χωρών που παίζουν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία, είχε ως βασική επιδίωξη, και μάλιστα τα κατάφερα κιόλας, κατάφερα να πείσω την πρόεδρο της Βραζιλίας, μιας χώρας που είναι πέμπτη χώρα στην παγκόσμια οικονομία, να την πείσω να ψηφίσει αποχή στο πρόγραμμα του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου που αφορά τη βοήθεια στη χώρα, ένα πρόγραμμα όμως που όλοι γνωρίζουν ότι είναι αδιέξοδο, τα καταφέραμε. Αλλά δεν σταθήκαμε εκεί. Βρεθήκαμε και μπροστά στα σκαλοπάτια του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας. Μήπως και εκεί άραγε πήγαμε για να πείσουμε τον κύριο Σόιμπλε να σταματήσει τη βοήθεια. Αλλά βεβαίως αυτό ενοχλεί, όχι γιατί βρεθήκαμε και συναντήσαμε έναν πολιτικό μας αντίπαλο, αλλά γιατί είχαμε τη χαρά και την τιμή να είμαστε οι μόνοι που βρεθήκαμε απέναντι σε έναν αξιωματούχο της γερμανικής κυβέρνησης και του είπαμε ότι εκκρεμότητες δεν έχει μονάχα η Ελλάδα προς τη Γερμανία, αλλά και η Γερμανία προς την Ελλάδα σε σχέση με το κατοχικό δάνειο. Αυτό ενοχλεί. Όπως επίσης και η εκκρεμότητα της συγκάλυψης του μεγάλου σκανδάλου, του σκανδάλου της υπόθεσης Siemens και της κατάθεσης στα γερμανικά δικαστήρια του κυρίου Χριστοφοράκου, που κρατείται εφτασφράγγιστο μυστικό, διότι η διαφθορά, μιας και μου λέτε ότι πήγα και στην Αργεντινή και ξέρω από ταγκό, θέλει δύο, είναι σαν το ταγκό. Θέλει και αυτόν που δωροδοκείται και αυτόν που δωροδοκεί. Και είναι προφανές σε εμάς ότι όλη αυτή η συζήτηση που διεξάγεται σήμερα και αφορά το κορυφαίο θέμα, το πώς αυτή η έρμη χώρα και αυτός ο έρημος λαός έφτασε σε αυτή την κατάντια της λαιλασίας, έχει να κάνει με το ποιοι διαχειρίστηκαν τις τύχες αυτού του τόπου και με το καθεστώς της κλεπτοκρατίας που στήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν παρέλειψε να μας κατηγορήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και για δήθεν φλερτ με τη βία, ίσως για να κρύψει άλλους διαρκείς έρωτες που κατέληξαν σε γάμους με τη διαπλοκή. Διότι οι εκδότες τους οποίους αναφέρετε δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα να κατέχουν μεγάλο μέρος εθνικών προμηθειών ή εθνικών εργολαβιών. Άλλοι εκδότες είναι αυτοί που προστατεύονται από άλλους, όχι από εμάς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όμως αυτό που με εξέπληξε ήταν η αναφορά ότι είναι απολύτως φυσιολογικό κάποιος ο οποίος έχει διατελέσει υπουργός σε κρίσιμους τομείς, είτε της οικονομίας είτε της εθνικής άμυνας, να κρατά αντίγραφο κρίσιμων ζητημάτων στο προσωπικό του αρχείο, να μην το καταγράφει και να μην το επιστρέφει όταν τελειώνει η θητεία του. Ειλικρινά δεν το κατανόησα αυτό.
για την φωτοτυπία των αμυντικών στοιχείων της χώρας από τη θητεία του κ. Βενιζέλου στο Υπουργείο Άμυνας. Και ειλικρινά, αυτό που πιο πολύ με εντυπωσίασε δεν ήταν τόσο η αναφορά, όσο το γεγονός ότι χειροκροτήθηκε σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα ομολογούσε πρώην υπουργός ότι κατέχει στο αρχείο του στοιχεία φωτοτυπημένα της άμυνας του αμυντικού χάρτη της χώρας και από κάτω το κοινό θα χειροκροτούσε. Είναι μέσα στο πακέτο του Σαντζέλη. Α, εντάξει. Κύριε Πρόεδρε, ας με επιτραπεί τουλάχιστον να αγορεύσω χωρίς διακοπές, όπως και εγώ άκουσα με μεγάλη προσοχή. 2,5 χρόνια τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λαός μας έχει γονατίσει από μια εγκληματική πολιτική, την πολιτική του μνημονίου. Όσοι την υποστηρίζετε αυτή την πολιτική, όσοι την ψηφίζετε και κυρίως όσοι την υλοποιείτε από αυτό εδώ το βήμα, μας έχετε πει επανειλημμένως ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Και δεν υπήρχε άλλος δρόμος επειδή όλα τα προηγούμενα χρόνια οι Έλληνες ζούσαν πάνω από τις δυνάμεις και τις δυνατότητές τους. Βέβαια, όταν λέγατε οι Έλληνες, εννοούσατε τον μέσο Έλληνα. Τον εργάτη, τον μεροκαματιάρη, τον αυτοαπασχολούμενο, τον υπάλληλο δημόσιο ιδιωτικό. Δεν εννοούσατε ούτε τους μεγαλοκατασκευαστές, ούτε τους εφοπλιστές που λέει ο κ. Βενιζέλος που συναντούμε κρυφά, φανερά και με ανακοίνωση και των δηλώσεών μας που τους ζητάμε επιτέλους να πληρώσουν φόρους διότι η κοινωνία στενάζει. Δεν εννοούσατε λοιπόν ούτε τους κατόχους του πλούτου, ούτε τους μηντιάρχες, ούτε τους προμηθευτές του δημοσίου. Αυτοί άλλωστε έμειναν στο απειρόβλιο της κριτικής, κυρίως όμως έμειναν εκτός θυσιών. 3 χρόνια τώρα που όλοι οι υπόλοιποι έχουν γονατίσει, κάποιοι από αυτό εδώ το βήμα έβγαιναν με περίσσιο θράσος και έλεγαν στον ελληνικό λαό «Μαζί τα φάγαμε». Έχεις ευθύνη, άνεργε, νέε που φεύγεις στο εξωτερικό μετανάστης. Έχεις ευθύνη εργαζόμενε των 600 ευρώ. Έχεις ευθύνη από το απασχολούμενε, έμπορε που κλείνεις με λουκέτο το μαγαζί σου, διότι μαζί τα φάγαμε. Και βεβαίως μας λέγατε ότι η κρίση και, ότι για την κρίση και τη χρεοκοπία ευθύνεται ο μέσος τεμπέλης και διεφθαρμένος Έλληνας και πρέπει να πληρώσει. Και πλήρωσε με το παραπάνω ο μέσος Έλληνας. Με φόρους, με χαράτσια, με ανεργία, με εξευτελισμό, αναξιοπρέπεια, φτώχεια, ανέχεια και φτάνουμε σήμερα στο σημείο το 1/3 να είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, να καλπάζει ανεργία στο 30%. Την ίδια στιγμή όμως που πλήρωνε και πληρώνει ο μέσος Έλληνας, και εσείς περισσότεροι από εσάς της πλειοψηφίας μας κουνούσατε το δάχτυλο από αυτό εδώ το βήμα για το πόσο τεμπέλητες και διεφθαρμένοι είναι οι Έλληνες, την ίδια στιγμή κάποιοι κρατούσαν καλά κρυμμένα στα συρτάρια τους, δεν αρέσει η έκφραση, να βρούμε άλλη, ούτε τα σεντούκια αρέσει, στους υπολογιστές τους, στην ιδία τους χρήση αν σας αρέσει, στην ιδία και προσωπική τους χρήση, κρατούσαν καλά κρυμμένα μυστικά και στοιχεία που αφορούσαν στον πλούτο και στις καταθέσεις μιας διαπλεκόμενης ολιγαρχίας. Μιας διαπλεκόμενης ολιγαρχίας πολιτικής και οικονομικής που όλος τυχαίως διαχειρίστηκε τις τύχες αυτού του τόπου για πολλά χρόνια. Μιας συμμορίας διαπλοκής και διαφθοράς που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εγκαθίδρυση αυτού του καθεστώτος της κλεπτοκρατίας που μας κυβερνά και που πολλές φορές έχω ονομάσει το τρίγωνο της αμαρτίας, του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος, της τραπεζοκρατίας.